Όπως ξέρετε, η κυβέρνησή μας πέτυχε το Υπουργείο Οικονομικών και ο Σταϊκούρας και εμείς ο Υπουργείο Ανάπτυξης να ολοκληρώσουμε με επιτυχία τον διαγωνισμό, ο οποίος είχε πολλές φορές στο παρελθόν διεξαχθεί χωρίς επιτυχία από την προηγούμενη κυβέρνηση. Με τους ανθρώπους της Πλασάν, οι οποίοι έχουν έρθει εδώ και ήδη έχουν ξεκινήσει την ανακαίνιση του εργοστασίου, τις πρώτες προσλήψεις και την δημιουργία ενός business plan για να αναπτυχθεί το εργοστάσιο. Είχαμε και τώρα μια επικοινωνία και με την διευθύνουσα από το Ισραήλ. Και είμαστε πολύ περήφανοι γιατί πιστεύουμε ότι αυτό το εργοστάσιο εδώ ενισχύει την ιδιαίτερα σημαντική για την Ελλάδα αμυντική συνεργασία με το Ισραήλ, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί μια παραγωγική μονάδα που προσφέρει θέσεις εργασίας, εξαγωγές και σημαντική μεταφορά τεχνολογίας στην Ελλάδα. Ένα εργοστάσιο που κάποτε ήταν σπουδαίο, αλλά πέρασε σταδιακά σε μεγάλη παρακμή, με την προσπάθεια αυτή αναγεννάται και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και τον κύριο Κλινό και τον κύριο Καραγιάννη, και την ομάδα φυσικά, για τη δουλειά που κάνουν εδώ.